Κωνσταντίνα, να πούμε ότι οι Μεβάρδιες συνεχίζουν οι δίτες στις αγωνιώδεις προσπάθειες εντοπισμού του εις εξάχρονης Σιέρα εδώ στη λίμνη Ξυλιάτου. Να πούμε ότι οι δίτες μπαίνουν στο νερό να αλλάξει κάθε 35 λεπτά. Στο σημείο, το σημείο εποπτεύει την όλη επιχείρηση ο διευθυντής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο κύριος Μάρκος Στράγκολος, ο οποίος είπε ο σκοπός της σημερινής επιχείρησης είναι να διερευνηθούν βήμα με βήμα τα κρίσιμα σημεία και εννοεί τα σημεία τα οποία υπέδειξε ο 35χρονος ύλαρχος γύρω στις 10 το πρωί, ο οποίος κατέφθασε εδώ στη λίμνη για τρίτη φορά προκειμένου να υποδείξει πού ακριβώς άφησε τη σωρό της εξάχρονης. Οι έρευνες, να πούμε, αυτή την ώρα γίνονται παράλληλα και με τον καθαρισμό κάποιων, έτσι, την προετοιμασία που γίνεται στον πυθμένα της λίμνης, μια προετοιμασία η οποία θα συνεχιστεί όπως όλα δείχνουν και αύριο γύρω στις 8 το πρωί, αφού μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει εντοπιστεί το οτιδήποτε. Οι έρευνες αποβαίνουν μέχρι και τώρα άκαρπες και να πούμε ότι εδώ στο βάθος της λίμνης είναι περίπου 100 μέτρα. Αυτά είναι για την ώρα, Κωνσταντίνα, και οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι και εκεί που επιτρέπει το φως της ημέρας. Μάλιστα, άκαρπες λοιπόν μέχρι στιγμής. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και αύριο με το πρώτο φως της μέρας. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.